centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δημήτρης Μόσχος στη γραμμή μας. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βέβαια αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Για όλους. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι... Δημήτρη, επέτρεψε μου λίγο. Γιατί μόλις μπόρεσα να μιλήσω μετά τη σύσκεψη, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει και με τους ανθρώπους τώρα που ήταν και στη σύσκεψη. Γιατί όλοι τρέχουν και είναι στα τηλέφωνα. Ακόμη και αυτή τη στιγμή, μετά από 5 ώρες σύσκεψη, δεν μπορούν να απαντήσουν πάλι σε όλα οι άνθρωποι. Είναι από την Ομαρχία, από τους Δήμους κτλ. Σε περίπου μια ώρα, μου λέει ο κύριος Σαββόπουλος, θα μπορέσω να πω κάποια πράγματα. Φαντάσου τι γίνεται και σε επίπεδο τώρα των τοπικών παραγόντων. Σε μια ώρα ο κύριος Σαββόπουλος θα μπορέσει σε κάποια πράγματα να δώσει διευκρινήσεις. Έλα Δημήτρη, πες τα. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, Χρήστο, όταν είχε πει το ζήτημα της καραντίνας, ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει πρώτα να δούμε τα προβλήματα αυτά και μετά να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι ώρα για να πούμε τις ευθύνες και όλα αυτά, που ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, το ζήτημα έχει να κάνει ότι δεν ακολουθήθηκαν πράγματα από την αρχή που θα μπορούσαμε να έχουμε ξεφύγει από αυτά, αλλά δεν είναι ώρα αυτά να τα πούμε. Επειδή ο χρόνος δεν γυρνάει όμως πίσω και κοιτάμε το τώρα και κυρίως το αύριο. Έτσι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχει ένα κουράγιο ο κόσμος να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση και να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι. Και αυτά θα τα δούμε όλα στην πορεία, τουλάχιστον να είναι και ένα μάθημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά θα συνεχίσουν για τα επόμενα χρόνια. Αλλάζει όλη η ζωή μας πια. Είναι μια σειρά ζητήματα που μπαίνουν καινούργια και πρωτόγνωρα. Θα τα έχουμε όμως και θα τα ζούμε από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα χρόνια. Τουλάχιστον θα αποκτήσουμε και μια εμπειρία. Τώρα, όσον αφορά, γιατί υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν βέβαια και με τη μετακίνηση των κτηνοτρόφων και των γεωργών και πώς κάποιες δουλειές μπορούν να προχωρήσουν. Αλλά και το τι μπορεί να γίνει, ήδη έχουμε σοβαρά προβλήματα. Οι αγροκτηνοτρόφοι δεν μπαίνουν στους ΚΑΔ για να έχουν κάποια ενημέρωση. Ναι. Δεν θέλω όμως να τα πτύξουμε αυτά. Θα έχουμε μέρες, πιστεύω, τις επόμενες, γιατί τώρα σήμερα είναι και πιο οξυμένα τα πράγματα. Επειδή προέκυψε όμως ένα θέμα που έχει να κάνει με το ΟΣΔΕ, με τις δηλώσεις καλλιέργειας που κάνουν οι αγρότες και με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από σήμερα είναι ανοιχτό το σύστημα και πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις. Ήδη έχουμε εκφράσει τις δυσαρέσκειές μας και προς το ΟΠΕΚΕΠΕ και προς το Υπουργείο. Δεν μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα, ωστόσο σαν συνεταιρισμός για τη διευκόλυνση των παραγωγών προσπαθήσαμε και με βάση την τεχνολογία προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ισχύει τα τηλέφωνα τα σταθερά που υπάρχουν του συνεταιρισμού, το 2467-087-667, για οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα της ενεργοποίησης της κάρτας του αγρότη που δεν δέχεται κανένα οι τράπεζες να τα ενεργοποιήσουν με βάση το περσινό ΟΣΔΕ και χρειάζεται το καινούριο. Όλα αυτά με ένα τηλέφωνο στο σταθερό, το οποίο θα βγαίνει στα κινητά των υπαλλήλων του συνεταιρισμού, στα κορίτσια που δουλεύουν εκεί, θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και να στέλνονται σε ένα email. Είδαμε κάποια πράγματα, τα τακτοποιήσαμε πριν από λίγο και μπορούν να γίνουν έτσι. Δηλαδή, όταν ζητάει η τράπεζα ένα χαρτί που έχει να κάνει με τη δήλωση καλλιέργειας, θα μπορεί αυτό ηλεκτρονικά να στέλνεται κατευθείαν στην τράπεζα χωρίς να υπάρχει καμία επαφή με τον συνεταιρισμό. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Κάποια από τα κορίτσια που δουλεύουν σε συνεταιρισμό είναι ήδη μέσα στη Μεσοποταμία, σε καραντίνα, δεν μπορούν να πάρουν. Και δεν μπορούν να φύγουν τώρα. Προσέξτε, μπλέξαμε και με αυτόν τον τρόπο. Οι εργαζόμενοι από τη Μεσοποταμία δεν μπορούν να πάνε πουθενά στις δουλειές τους. Και μάλιστα όταν οι δουλειές αφορούν και άλλους, όπως στην περίπτωση τώρα του συνεταιρισμού. Δημήτρη, πολλά τα ερωτήματα. Τι κάνουν και οι αγρότες πριν ή μετά τις 8. Πολλά τα ερωτήματα, τι κάνουν και οι κτηνοτρόφοι και όχι αυτοί που έχουν και τα πολλά κοπάδια ίσως και τα πολλά πρόβατα. Κοιτάξτε, αλλά ακόμη και αυτοί που έχουν και 2-3 και πρέπει να πάνε να ταΐσουν. Έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει και με τη διάθεση των αρνιών. Ναι. Ήδη σαν νομός τη στιγμή αυτή έχουμε διαθέσιμα αρνιά για την περίοδο του Πάσχα κοντά στις 20.000. Μάλιστα. Από όλες τις εκμεταλλεύσεις έγινε μια καταμέτρηση τις τελευταίες μέρες με τα τηλέφωνα που κάναμε αναπαραγωγό. Αυτό το στοιχείο υπάρχει. Σήμερα φορτώνονται κάποια αρνιά, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ μικρή η ποσότητα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα. Μιλήσαμε με το Υπουργείο, δεν ξέρω τι περιμένουν, τι προσπαθούν να κάνουν. Ενημέρωση δεν υπάρχει καμία. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα γιατί έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά που είχαν συμφωνηθεί αρνιά, δηλαδή ότι θα μετακινηθούν και θα σφαχτούν. Έχουν ακυρωθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Αυτό που φαίνεται είναι ότι σαν όμως είχαμε την κατανάλωση στην εσωτερική για το περσινό Πάσχα κοντά στους 4.000 αρνιά,
φανταστείτε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Και με όλο αυτό που υπάρχει και κυκλοφορεί, ότι δεν θέλουν να έρθουν στην Καστοριά, γιατί είναι Καστοριά, να πάρουν αρνιά. Το πιο βασικό να είναι πάρουν αυτό, γάλα, να πάρουν δεν ξέρω τι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να φορτωθούν κοντά στα 1200 αρνιά. Τα οποία είχαν βγει και όλα τα παραστατικά, όλα τα χαρτιά, τα πάντα. Και... ο οδηγός που θα έπιανε τη μεταφορά δεν δέχτηκε να μπει στην περιοχή της Καστοριάς για να φορτώσει τα ζώα αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Σήμερα σας λέω, κάνουμε μια προσπάθεια με ένα χοντρέμπορα να φορτωθούν κάποια αρνιά. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και για τις επόμενες μέρες, αλλά το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τι. Δεν έρχονται οι οδηγοί, φοβούνται να έρθουν οι οδηγοί, μην κολλήσουν κορονοϊό εδώ στους λεπρούς της Καστοριάς. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, δεν έχω να πω. Μάλιστα. Τίποτα. Σας λέω, είναι πάρα πολλά σοβαρά τα προβλήματα, θα προκύψουν κι άλλα και είμαστε σε μια αναμονή και σε μια εγρήγορση. Δεν ξέρω, είμαστε και σε μια επαφή και με το Υπουργείο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορετική κατάσταση που υπάρχει στον νομό Καστοριάς. Και έρχεται ένα μήνυμα εδώ και από το φίλο τον Βασίλη. Λέει: Χρήστο, καλημέρα. Αυτό που ζήτησαν οι φορείς, εννοεί μάλλον την καραντίνα, και κάποιοι άλλοι, βάζουν οριστικό τέλος στην πάση φύσεως οικονομική δραστηριότητα στον νομό. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δημήτρη, ασκείται πολύ κριτική από χθες το απόγευμα σε όλους δημάρχους, αντιπεριφερειάρχη κτλ. Που ζητούσαν καραντίνα για τον νομό. Με την έννοια που έδινε και το νόημα που έδινε ο καθένας αυτό, γιατί βλέπω ότι εγώ, λέει, το εννοούσα έτσι, εγώ το εννοούσα αλλιώς, αλλά αυτό που έχουμε τώρα είναι μια νέα πραγματικότητα για όλους μας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκίνησαν τα ζητήματα αυτά, αλλά... επειδή υπήρξαν τα πρώτα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την μεταφορά γάλακτος στα δύο χωριά, στη Δαμασκηνιά και στη Δραγασιά, εγώ προσπάθησα να έρθω σε μια επαφή, γιατί εκεί έχουμε συνολικά 7 κτηνοτρόφους. Προσπάθησα να έρθουμε σε μια επαφή να δούμε τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους αυτούς. Και ξαφνικά από εκεί καταλάβαμε το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Έτσι. Εγώ ενημέρωσα και τον κύριο Κασαπίδη το διάστημα εκείνο ότι σε περίπτωση καραντίνας θα πρέπει να. Και δεν λαμβάνονται και τα αυστηρά μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει προδιαγραφές. Τώρα, όπου υπάρχει τυκολογηθού καραντίνα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα τούνελ, ό,τι αυτοκίνητο μπαίνει μέσα να ψεκάζεται και να απολυμαίνεται. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες που υπάρχουν. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν και μια σειρά πράγματα. Και μερικές φορές γίνονται και πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Τι να πω τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Και με τις διανομές πώς θα γίνουν και με τον κόσμο που θα μπορέσει. Και πολλά, και με τα μαγαζιά πώς θα δουλέψουν, τα μαγαζιά, λοιπόν, που είναι σε καραντίνα. Πέραν από εκεί είναι αγροτικές καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν, γιατί αλλιώς θα χαθεί η χρονιά. Ναι, ναι. Έτσι. Και σε αυτό πάνω δεν περιγράφεται τίποτα στην καραντίνα και στην απόφαση. Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ότι ήδη θα χαθούν πράγματα. Αυτά θα αποζημιωθούν, δεν θα αποζημιωθούν. Όταν λέει λοιπόν ο Κασαπίδης μέσα στην εκπομπή μας, βάλτε και τον κήπο, βάλτε και 5 κότες. Κάτι παραπάνω ξέρει και έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες η δήλωση που έγινε στην εκπομπή μας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Από χθες κανένα ζωοτροφάδικο δεν δέχεται επιταγές. Τα τυροκομεία και οι μεγάλες εταιρείες μπήκαν στους ΚΑΔ και έχουν μέτρα προστασίας που μπορούν να πάρουν μια επιταγή πίσω. 7 μήνες, δεν ξέρω πόσο τους δώσαν περιθώριο. Εγώ σαν παραγωγός όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ έχω μια επιταγή από μια εταιρεία η οποία, σας λέω, πράγματα που μου πήρε συνάδελφος πριν από λίγο. Και μου λέει, εγώ έχω μια επιταγή 15 του μήνα, το οποίο είναι 15 χιλιάρικα. Έχω κομμένη μια δικιά μου επιταγή όμως 12 του μήνα 30. 12 χιλιάρικα 30 του μήνα. Εάν δεν πληρωθεί αυτός, δεν μπορεί να πληρώσει την επιταγή. Αμέσως δημιουργείται άλλο πρόβλημα. Αυτός θα βγει μέσα σε ένα εξάμεινο, θα βγει από την παραγωγή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή έχουν πάρει πράγματα χωρίς να δουν όλο το σύστημα από πάνω μέχρι κάτω, το πώς μπορεί να γίνει, και δεν εισακουστήκαμε από αυτά που τους λέμε από την αρχή. Ότι θα πρέπει να δουν και αυτό το κομμάτι το τι θα γίνει. Και σας λέω, εάν θα φύγει η κτηνοτροφία και ο αγροτικός κόσμος, όντως μπορεί να επιβεβαιώσουμε αυτό που είπε ο κ. Κασαπίδη. Ναι. Πραγματικά, όντως πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Έγινε πρώτη σελίδα. Η δήλωση Κασαπίδη στην εκπομπή μας, αν δεις εφημερίδες. Το είδα και το έχω παρακολουθήσει. Είναι πρώτη σελίδα. Έγινε πρώτη σελίδα σε εφημερίδες. Και κάποια στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται εν τω χρόνου, τα έχουν πει πολλές φορές και μαζί, είναι ότι τον αγροτικό τομέα το δίνουν μια συμμετοχή στο ΑΕΠ μόνο στο 3%. Δεν είναι έτσι. Ουσιαστικά εμείς συνεισφέρουμε στο σύνολο του ΑΕΠ 38%. Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία. Γιατί δεν μπαίνει μέσα η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, δεν μπαίνει τα logistics, δεν μπαίνουν οι μεταφορές, δεν μπαίνουν όλα αυτά, δεν μπαίνουν τα ζωοτροφάδικα, δεν μπαίνουν όλος ο κύκλος εργασιών αυτός.
που άμα το δεις αναλογικά με βάση τα στοιχεία της Selfstar, εμείς συμμετέχουμε στο εισόδημα στο ακαθάριστο προϊόν 38%. Αυτό πρέπει να έχουν υπόψη. Και αν θα μείνει αυτό το πράγμα και δεν στηριχθεί, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Τώρα πρόσεξε με για μια ερώτηση, Δημήτρη, για ό,τι αφορά και ζωοτροφές. Μας στέλνουν μήνυμα από το κατάστημα στην Κολοκυθού του κυρίου Χρήστου. Ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο για παραγγελίες, πέλετ, καυσόξυλα, ζωοτροφές. Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί επίσης μέσα εκεί τώρα και δεν ξέρουν ούτε να πάρουν να έχουν προμήθειες μπορούν, ούτε να στείλουν έξω μπορούν. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που μένουν ανοιχτά, εκεί που είναι στην καραντίνα, μιλάμε για πραγματικές οικονομικές καταστροφές. Αυτό λέω. Αυτό λέω ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη. Και θα υπάρξουν και σοβαρότερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, θα υπάρξουν πολύ πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Μάλιστα. Και εύχομαι τουλάχιστον να έχει σταματήσει εδώ η ιστορία, να μην προχωρήσει και η κατάσταση σε όλο τον νομό Καστοριάδη, γιατί από πίσω είναι η μυροκαλλιέργεια και η φυσολοπαραγωγή. Βέβαια, τους ακούσαμε σήμερα επίσης. Οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα, εάν δεν γίνουν κάποια ψεκασμοί, ειδικά στα μήλα το διάστημα αυτό, θα χαθεί η παραγωγή. Ναι, ναι. Και ο καιρός δεν βοηθάει και προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ψεκασμοί που πρέπει να γίνονται και νύχτα, που μας λένε, όταν δεν αφήνουν με τα ωράρια να βγουν έξω. Δηλαδή, άστα. Δικό μας νομό, είτε υπήρχε ένα χτύπημα τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει ένα χτύπημα και από τον κλάδο της Γούνας. Αυτό θα είναι το τελειωτικό και θα πάμε σε μια ειρηνημοποίηση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο, καλό κουράγιο σε όλους. Έτσι. Και εύχομαι να τελειώσει γρήγορα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.